Για κόφτο τώρα, μην πάρα ανάποδες, ε. Πρόβλημά σου. Εγώ θέλω 5% παραπάνω. Ούτε ένα ευρώ πιο κάτω. Καταλαβες? Πού είναι ο λόγος σου, ρε? Έτσι είναι οι άντρες. Λοιπόν, κοίταξε πολύ καλά. Μη με προκαλείς. Γιατί έτσι όπως το πας, ούτε 1% θα σου δώσω. Πήρε ο Σύφης τηλέφωνο. Σιγά που δεν θα σε έπαιρνε. Αυτό έχεις να μου πεις. Αχιλλέα, κάτσε καλά, γιατί με έχεις βγάλει από τα ρούχα μου. Καλά στην βάρεσαι. Και πήρες να ζητήσεις το 5% ενώ είχαμε ήδη συμφωνήσει το 1% για τη δουλειά της Ιταλίας. Τι θέλεις να την άξεις τη δουλειά στον αέρα? Αχιλλέα, τι είναι αυτά που κάνεις? Μου τη βάρεσαι, ναι. Γιατί παίζει με το μυαλό μου. Το ξανασκέφτηκα. Ο τύπος έβαλε την κόμενα του να πάρει τηλέφωνο τη Μελίνα για να με κάνει να ζηλέψω, καταλαβες. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι άλλο συμβαίνει. Με δική της πρωτοβουλία με πήρε η κοπέλα. Ό,τι και να συμβαίνει, κακώς μεταφέρεις στη δουλειά τα προσωπικά σου. Εμένα και το νεκτάριο. Που δώσαμε το λόγο μας, δεν μας υπολογίζεις? Δεν με νοιάζει. Με προκαλεί συνεχώς. Και μη μου ζητήσεις, μη τολμήσεις να μου ζητήσεις να το πάρω πίσω, γιατί υπάρχει και ένας εγωισμός, έτσι. Θα το πάρω πάνω μου. Θα του πω ότι σκοτωθήκαμε και σε έκανα να οπισθοχωρήσεις. Κατάλαβες? Γιατί δεν τον παίρνεις τηλέφωνο τώρα, αφού είπες να τον πάρεις, γιατί τον παίρνεις μπροστά μου? Έτσι. Καληνύχτα. Τώρα δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες? Απόλυτα. Α, και απόλυτα. Ωραία. Να το συζητήσουμε λοιπόν. Ας πούμε ότι η άλκης της, παρόλο που είναι παντρεμένη, γιατί το έχουμε ξαναδεί το εργάκι με εμάς, κάνει κέφι το Σύφη. Και ο Σύφης εκείνη. Και ο Σύφης είναι τρελός ή θρασίς ή όπως θες πες τον. Θρασίτατος. Παρακάτω. Ωραία. Της είπε δηλαδή πάρε τηλέφωνο τη Μελίνα για να ζηλέψει και εκείνη το έκανε. Και είναι διατεθειμένη να έρθει και στην Κύπρο. Δηλαδή τι νομίζεις ότι είναι οι κοπέλες? Χαζές ή βλαμμένες? Ηλίθιες? Έλα, πες μου. Απάντησέ μου, σε ρωτάω. Έχω ένα σχέδιο. Μην πας να ξεφύγεις. Μα έχω ένα σχέδιο. Ναι, ναι, όχι, όχι. Κατάλαβες ότι έχεις άδικο, έτσι? Έχεις σχέδιο. Κανένα σχέδιο δεν έχεις. Έλα, έχεις άδικο! Άμα δεις το υποσχέθηκε, την πάτησε, Βασιλική. Θα την τρέχει η Δάφνη κάθε μέρα για τζόκινγκ. Ναι, έτσι, για να κάνουν κοιλιακούς μέσα σε ένα μήνα. Έχετε όμως γοητευτική τρέλα εσείς οι γυναίκες, ε. Γι' αυτό γουστάρω που έχω δύο κόρες. Αλήθεια λες? Δηλαδή δεν σου λείπει ένας μικρός Ματθαίου? Έχει ο Νεκτάριος, αγάπη μου. Και έχει και ο Ματθαίος δύο. Εγώ κάνω μόνο κόρες, γιατί αγαπάω τις γυναίκες. Και τρίτο να κάνουμε, στορκίζουμε, θέλω να είναι κόρη. Αλήθεια. Χαίρομαι που μου το λες, γιατί εγώ δε το έχω με τα αγόρια πολύ. Άκου τι σου λέω. Πόσο όμορφη είσαι. Πόσο. Πόσο γκόμενα είσαι. Πόσο. Πάμε να σου αγοράσω καινούργια φρακάκια, γιατί βαρέθηκα αυτά που έχεις. Πόσα. Πολλά. Άμα τα έχεις βαρεθεί, πάμε. Δεν θα τα διαλέξω εγώ, έτσι. Έτσι, για να είμαι σίγουρος ότι θα πάρεις αυτά που θέλω. Τι φοράς το. Τι έχεις, αδερφέ? Λέα, δεν φαντάζεσαι τι κάνει η Αλεξάνδρα. Ήρθε στο εστιατόριο που τρώγαμε με τη Δήμητρα με τον ξάδερφό της. Και μας τον σύστησε ως μέλλον της σύζυγός της και ως πατέρα του παιδιού της. Εγώ τρελάθηκα, ζήλεψα. Δεν πάμε καλά. Και ο λόγος που το έκανε αυτό? Το έκανε για να μην μου κάνει ζημιά. Γιατί είχε αρχίσει να φαίνεται και η δουλειά της. Σ' αγαπάει πολύ, α. Δεν θέλει να σου κάνει κακό, δεν θέλει να σε χωρίσει.
αυτό ξέρω ότι κλαίτε βραδιά. Τι έχω τύψεις. Φιλάει με ραντεβμένος μαζί της. Αλλά εκτιμώ και το χαρακτήρα της. Έχει ποιότητα αυτό το κορίτσι. Ναι, τελικά αυτό αποδείχθηκε. Ό,τι χρειαστείς, είμαι δίπλα σου, ε. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη μαζί σου. Έμαθα ότι μίλησες απέσια στη Μαρίνα. Την τρόμαξες, την έκανες να κλαίει. Γιατί τα κάνεις αυτά. Φοβήθηκα ότι σε χάνω. Σου έχω αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει. Αλλά φαίνεται ότι δεν σου αρκεί. Παίρνεις συνέχεια τηλέφωνα. Έρχεσαι εδώ. Υποτίθεται ότι προσπαθείς να διορθώσεις μια κατάσταση και το μόνο που καταφέρνεις να κάνεις είναι να την κάνεις χειρότερη. Σε παρακαλώ, έλα μαζί μου στα Χανιά. Έλα μαζί μου στην Κρήτη. Όχι. Σε χρειάζομαι. Όχι. Όχι. Αυτή τη φορά θα φύγεις μόνος σου. Αυτή τη φορά δεν θα σου περάσει. Και μην νομίζω ότι το κάνω το πείσμα. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε. Σήκω, φύγε. Χάσω από μπροστά μου. Ότι γουστάρω, θα κάνω τον αδερφό μου θάνατο! Σε παρακαλώ πάρα πολύ! Σε παρακαλώ! Δεν πάω πουθενά! Φύγε, σε παρακαλώ! Πάρ' το φλε! Είναι θεϊκό, αδερφέ. Χιλιά, με φωνάξεις από τα μπέλια για να μου πεις ότι είναι θεϊκό. Όχι, βέβαια. Θέλω να με βοηθήσεις. Θέλω να με καλύψεις να πάω 24 ώρες στην Κρήτη, κρυφά από τη Μελίνα. Γιατί, Αχιλέα, να πας να πλακωθείς με το Σύφη. Καμία σχέση. Με τον Χρήστο θα πάω. Έχει κάποιες πληροφορίες ότι η Βασιλική κινδυνεύει.